Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο που ρίσκαρε για να καθαρίσει υγειονομικά το βήμα της Βουλής από το οποίο θα μιλήσω. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ακόμα αγαπητότερα παιδιά, αν είστε ακόμα εκεί πάνω και δεν έχετε φύγει, του Δημοτικού Σχολείου, να ξεκινήσω την ομιλία μου αποχαιρετώντας εκ μέρους του Μέρα 25, αλλά και τολμώ να πω εκ μέρους ολόκληρης της Βουλής των Ελλήνων, αφού κανείς καμία άλλη παράταξη δεν σκέφτηκε να το πράξει. Τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μελίνη. Ο κύριος Μελίδης, ο αείμνηστος Μελίδης, χάθηκε, ήταν συνάδελφός μας, ήταν μόλις 48 ετών και το νήμα της ζωής του σταμάτησε, κόπηκε, άφησε μία σύζυγο πίσω του και μία νεαρή κόρη. Τον αποκαλώ συνάδελφό μας, καθώς εμείς στο Μέρα 25 έχουμε βαθιά πεποίθηση, ο κύριος Μελίδης ήταν όσο ζούσε κλητήρας της Βουλής μας. Αλλά εμείς στο Μέρα 25, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι είτε πρόκειται για αστυνομικό, είτε πρόκειται για τροχονόμο, είτε πρόκειται για κλητήρα, είτε πρόκειται για μάγειρα, είτε πρόκειται για σερβιτόρο, είτε πρόκειται για βουλευτή, υπουργό ή πρωθυπουργό, είμαστε όλοι συνάδελφοι, καθώς απαιτείται η συνεργασία όλων μας ανεξαιρέτως για να λειτουργήσει αυτό το μέρος, η Βουλή της Ελλάδας. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Συλληπούμεθα εκ μέρους όλων σας, φαντάζομαι, την οικογένειά του. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Τον γνώριζα προσωπικά βεβαίως. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Είπε πολλά ο κύριος Υπουργός, όπως συνηθίζει να λέει πολλά, περισσότερα μάλλον από όσα πρέπει όταν υπουργεύει κανείς σε μια χώρα που χυμάζεται από φτώχεια και θα χυμαστεί ακόμα περισσότερο στους επόμενους μήνες. Πήρε τον χρόνο του που ήθελε και είπε πολλά. Είπε για τον πληθωρισμό. Εθριαμβολόγησε για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με όλο το δίκιο για το θαυμάσιο επίτευγμα του περσινού, του πρώτου εξαμήνου του πληθωρισμού, της ανάπτυξης, μάλλον με συγχωρείτε. Είπε ότι είχαμε μέχρι τώρα το μικρότερο πληθωρισμό της Ευρωζώνης και ότι τώρα που έχουμε μόνο 2% παραπάνω από το μέσο όρο. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, άνθρωποι, συμπολίτες μας που μας ακούτε από εκεί έξω. Γιατί εσείς, και εσείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αλλά κυρίως εσείς μας ακούτε από εκεί έξω. Ξέρετε τον πραγματικό πληθωρισμό. Ποιος είναι ο πραγματικός πληθωρισμός? Ξέρετε πώς βγαίνει αυτό το αστείο νούμερο, το 12%. Όλοι ξέρουν ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι μεταξύ του 22% και του 24% εδώ και μήνες. Το νούμερο προκύπτει, το αστείο και το ψευδεπίγραφο εντελώς νούμερο, από το πολύ απλό ότι στο καλάθι των προϊόντων βάζουμε όλα συνολικά τα προϊόντα που πωλούνται στην ελληνική αγορά. Είναι παραπάνω, είναι χιλιάδες προϊόντα. Και έτσι βγαίνει ένας πληθωρισμός 12%. Ξεχνάτε να πείτε, ξεχνάει ο Υπουργός, προηγήθηκε εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, να πει στους ψηφοφόρους του ότι μέσα σε αυτό το καλάθι, δηλαδή μέσα σε όλα τα προϊόντα, είναι όπως έχω ξαναπεί, τα Learjet, τα αγωνιστικά υπεραυτοκίνητα, όπως είναι η Lamborghini και η Ferrari, είναι τα Yacht, είναι οι Γούνες, είναι τα Rolex, ας μην πω εμπορικές ονομασίες, είναι τα πανάκριβα χρυσά ρολόγια, είναι τα διαμάντια. Όλα αυτά, για όλα αυτά, δεν του καίγεται καρφί. Τι πληθωρισμό έχουν του ελληνικού λαού, αγαπητοί και αγαπητές, που είστε βουλευτές αυτής της κυβέρνησης και συνεχίζετε να τη στηρίζετε. Στα 50 προϊόντα που δεν τους καίγεται απλώς καρφί, αλλά καίγεται η γούνα τους, των συμπολιτών μας, στα 50 προϊόντα, με άλλα λόγια κυρία Πρόεδρε, εξαιτίας των οποίων δεν βγαίνει ο μήνας, εδώ και πολλούς μήνες των συμπολιτών μας, ο πληθωρισμός ξέρετε πολύ καλά και μπορώ να σας το αποδείξω ευθύς αμέσως πόσο ανέβηκε. Πόσο ανέβηκαν τα μακαρόνια, πόσο ανέβηκε το ψωμί, πόσο ανέβηκε το γάλα, πόσο ανέβηκε το κρέας. Έτσι λοιπόν, θα μας επιτρέψετε να σας επαναφέρουμε στην τάξη κάθε φορά που θα μιλάτε εδώ, ψευδέστατα, για πληθωρισμό 12%. Στο πετσί του ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είναι 22, με το αίμα του τον πληρώνει. Με το άρθρο 75, το οποίο επιτρέπει σε ανδίκευτους ανθρώπους του σημερινού νομοσχεδίου που μιλάμε σήμερα, για το οποίο συζητάμε σήμερα, χρήστες μηχανών. Επιτρέπει λοιπόν σε ανειδίκευτους ανθρώπους, συνανθρώπους, να γίνουν χρήστες μηχανημάτων. Τι κάνετε, ξέρετε? Εκτελείται μια διαταγή ΟΜΑ, στεγνά την εκτελείται, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ. Έφυγε ο κύριος Υπουργός. Τώρα είχα γράψει για να απευθυνθώ σε αυτόν προσωπικά. Κοιτάξτε, είναι βέβαια συνηθισμένο για την Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ, αυτό, έτσι. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο ούτε για την Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ μια αποστροφή του λόγου του Υπουργού στη δεύτερη συνεδρίαση του κυρίου Γεωργιάδη, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
Από τα πρακτικά διαβάζω, έτσι. Αναφέρθηκε στο άρθρο 75, αυτό δηλαδή που κάνει ανδίκευτους εργάτες να χειρίζονται Clark, μηχανήματα τύπου Clark, και θα σκοτωθούν και θα σκοτώσουν. Αναφέρθηκε λοιπόν στο άρθρο 75 και χαρακτήρισε τους εργαζόμενους σε αυτά τα μηχανήματα, ξέρετε πώς, θέλετε να μάθετε, καρτέλ. Είπε δηλαδή ο Υπουργός Ανάπτυξης της χώρας μας ότι είναι καρτέλ αυτοί που εργάζονται στα ανυψωτικά μηχανήματα της χώρας. Ξέρετε ποιο είναι το μυστήριο? Ο ίδιος Υπουργός δεν έχει καταφέρει 3 χρόνια και 3 μήνες τώρα που κυβερνά αδιαλείπτος να δει, να αντιληφθεί το καρτέλ των γνωστών ιδιοκτητών των δηληστηρίων για τα καύσιμα. Δεν έχει καταφέρει τα 3 αυτά χρόνια και 3 μήνες να δει ο ίδιος αυτός Υπουργός το καρτέλ των γνωστών ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ. Δεν έχει καταφέρει κυρίως να δει εδώ και 6 μήνες που ουρλιάζει όλη η κοινωνία το καρτέλ των γνωστών εθνικών ευεργετών Λάτσι, Βαρδινογιάννη, Νιάρχου, Περιστέρη, Μυτιλινέου και της Αμερικάνικης Πολυεθνικής. Κανένα από αυτά τα καρτέλ δεν έχει δει ο υπουργός σας. Είδε το, και μπράβο σας, να το χαίρεστε και αυτός, μπράβο του, είδε το καρτέλ των ανθρώπων που δουλεύουν σε ανυψωτικά μηχανήματα. Με συγχωρείτε. Άλλωστε, όπως λέει ο αγαπημένος σας εντολέας, το λέει διαμέσου της αγαπημένης σας πρεσβείας, της Αμερικάνικης πρεσβείας, ο κύριος Ξενόκοστας, ξέρετε τι λέει? Οι συλλογικές συμβάσεις είναι ό,τι χειρότερο για την ανταγωνιστικότητα. Δεν θέλουμε, κύριε Ξενόκοστα, ανταγωνιστικότητα που θα πατάει επί πτωμάτων. Θέλουμε κανονική, ανθρώπινη. Έχω γράψει πολλά. Θα αναφερθώ όμως, θα μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, θα μου δώσετε 3 λεπτά ακόμα. Μπορώ να τα έχω. Είναι η... Μίλησε ο αρχηγός μου, αλλά τα 6 λεπτά δεν φτάνουν. Έτσι, με το άρθρο 75, ο κύριος Υπουργός πάβει την υποχρέωση κατοχής επαγγελματικής άδειας, η οποία ήταν μέχρι τώρα απαραίτητη. Και ξέρετε με τι συνδέεται, για τα Clark μέχρι 2,5 τόνους, ξέρετε με τι συνδέεται αυτή η έρημη επαγγελματική άδεια? Συνδέεται με τα μελλοντικά εργατικά ατυχήματα. Έχει πάρει είδηση άραγε ο ίδιος αυτός Υπουργός ότι έχουμε 51 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα, τα οποία εμείς τα ονομάζουμε δολοφονίες το μέρα 25, μόνο μέσα στο 2022. Αυτού του είδους η άθλια νομοθέτηση στα εργασιακά φέρνει όλες αυτές τις δολοφονίες από τους εργοδότες τους. Αυτές είναι άραγε οι νέες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που τάζατε στους ψηφοφόρους σας? Αναρωτιόμασταν, γιατί αυτές είναι θέσεις μελοθανάτων. Επίσης, θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, φωτογραφική τη διάταξή σας περί προβλέψεως επιχειρηματικών πάρκων μεμονωμένης μεγάλης ομάδας. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμπολίτες μας από εκεί έξω που μας ακούτε, ποιον φωτογραφίζει αυτή η φωτογραφική άρθρο, το φωτογραφικό αυτό άρθρο? Φωτογραφίζει ποιον άλλον? Τον κύριο Προκοπίου και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Και προβλέπει σειρά επιτρεπωμένων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό εμείς το μέρα 25 ελληνικέ λαέ το ονομάζουμε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ξέρετε τι κάνει νιάου νιάου εσείς που εκπροσωπείτε την κυβέρνηση? Ο κύριος Προκοπίου. Ο κύριος Προκοπίου κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ρονρονίζει ο εκλεκτός σας, ικανοποιημένος για το δωράκι που του κάνετε σήμερα με αυτό το σχέδιο νόμου. Ό,τι όμως και να συζητάμε εμείς εδώ, ένα πράγμα απασχολεί αυτούς εκεί έξω. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια που θερίζει. Κοιτάξτε τι κάνατε για την ακρίβεια. Αποφασίσατε εσείς και η κυβέρνησή σας να συστήσετε μια λίστα 50 προϊόντων, ονομάζοντας αυτή τη λίστα ως καλάθι του νοικοκυριού. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός σας δήλωσε ότι δεν θα έχει πλαφόν αυτό το καλάθι. Και επομένως, οι χαμηλές τιμές, κυρία Πρόεδρε, των συγκεκριμένων 50 προϊόντων επαφίονται πού? Στην αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ. Με συγχωρείτε, για να μην τρελαθούμε. Τους έχετε δει να αυτοσυγκρατούνται καθόλου τα 13 μνημονιακά σας χρόνια? Γιατί εγώ τους έχω δει να ξεσκίζουν τις άρκες του ελληνικού λαού. Αυτό βλέπω να κάνουν. Δεν τους έχουμε δει να συγκρατούνται. Το πώς θα φτιάξουν, διαβάζω εισαγωγικά, τι είπε ο υπουργός σας. Το πώς θα φτιάξουν αυτό το καλάθι, οι σούπερ μαρκετάδες, αν θα βάλουν επώνυμα προϊόντα ή όχι, είναι δική τους δουλειά. Αυτά που σας διάβασα είναι τα λόγια του. Σε εισαγωγικά τα διάβασα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε το απολύτως τίποτα που προσποιείται τη δίθεν παρέμβαση του Υπουργού σας στην αγορά. Συγχαρητήρια,
μπράβο σας για την απόλυτα επικοινωνιακή αντιμετώπιση ενός δυστυχώς απόλυτα υπαρκτού προβλήματος που ρημάζει την κοινωνία μας συνολικά. Το καρτέλ του σούπερ μάρκετ όχι μόνο δεν θα χάσει κάτι από τα έξοδά του, από τα κέρδη του, αλλά θα βγάλει καινούρια. Και με αυτό θα σας αφήσω στην ησυχία σας, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε τι κάνουν, κύριε που εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, οι μεγάλες αλυσίδες, κύριε Υπουργέ. Θα προωθήσουν φυσικά την ιδιωτική ετικέτα τους. Κάτι που οι μικροί ανταγωνιστές, τα μικρά σούπερ μάρκετ που δεν έχουν ιδιωτική ετικέτα, δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν σας θυμίζει κάτι περί αθέμητου ανταγωνισμού αυτό που σας λέω? Κάνετε πως δεν τον βλέπετε? Από την άλλη, δεν γνωρίζετε εσείς ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε τη θέση στο ράφι? Ξέρετε, ένα προϊόν τοποθετείται ανάλογα με την επισκεψιμότητα και το πόσο ορατό είναι το προϊόν αυτό σε αυτή τη θέση. Τι θα κάνουν τώρα οι σούπερ μαρκετάδες φίλοι σας? Θα πουλάνε και τις θέσεις της ψευδολίστας σας. Αυτό θα κάνουν. Άρα, επιπλέον έσοδα για αυτούς. Τι άλλο θα συμβεί με τη νέα λίστα που δημιουργείται, κύριε Υπουργέ? Ακόμα ένα, όταν ένα από αυτά τα 50 προϊόντα υπάρχουν περισσότερες προσφορές από μία εταιρεία, παραδείγματος το ρύζι ή τα κοτόπουλα, σε τέτοια περίπτωση θα αναγκάζει τους παραγωγούς, το σούπερ μάρκετ, να διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα δώσει τη μικρότερη τιμή για το καλάθι του νοικοκυριού. Και έτσι εσείς, κύριε Υπουργέ, έτσι θα ρίχνουν πιο κάτω τις τιμές στο ρύζι και στο κοτόπουλο. Όχι για τον ελληνικό λαό, όχι για εσάς που μας ακούτε από εκεί έξω, κάθε άλλο. Για τους σούπερ μαρκετάδες φίλους σας, στη φιλοτιμία των οποίων έχετε αναποθέσει δίχως κανένα πλαφόν την τιμή του ρυζιού και του κοτόπουλου. Τέλος, και πραγματικά φεύγω, κυρία Πρόεδρε, σας άκουσα, κύριε Γεωργιάδη, που δεν είστε εδώ και λυπάμαι, με τα ίδια μου τα αυτιά να διαφημίζετε σε τηλεοπτικό σταθμό τον εντολέα σας, τον κύριο Ξενόκοστα, επειδή θα χαρίσει, όπως χαρακτηριστικά είπατε, 2.000 δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Σε αυτούς που θα υπογράψουν δηλαδή την κατάπτυση σύμβαση που τους προσφέρει. Ξέρετε τι ξέχασε να πει ο υπουργός σας? Ξέχασε να πει ότι το δώρο Χριστουγέννων, τα 2.000, είναι μικρό μόνο μέρος των οφειλωμένων σε αυτούς τους εργαζόμενους εδώ και χρόνια. Σε Αμερικούς εδώ και δεκαετία. Των οποίων τη συνένεση για το σχέδιο του νόμου έκτρωμα που φέρατε πριν από 2 εβδομάδες εδώ, υφαρπάσατε με τη δέσμευσή σας ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, πέρυσι τέτοια εποχή δηλαδή, θα τους έχουν εξοπληθεί τα χρήματά τους. Και τώρα βγαίνετε εσείς ο υπουργός, σαν πλασιέ του κυρίου Ξενόκοστα, σαν πατρόνας του, να πείτε τι? Έχετε ξαναδεί εργοδότη να μοιράζει διχίλιαρα για δώρα Χριστουγέννων? Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι προστασία αυτών που σας ψήφισαν. Και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω για την κυβέρνησή σας. Αυτό είναι προδοσία αυτών που σας ψήφισαν και θα σας το ξεπληρώσουν. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή που δείξατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.